πηγαίνω στους χωρισμούς. Γιατί, βρε αγόρι μου, τι γιατί. Να κάνω. Γιατί. Αφού μου έρχονται ειδήσεις μόνες τους. Μα τι δεν να γίνεται κάνω. Κάθε μέρα να έχουμε από ένα χωρισμό σε αυτή την εκπομπή. Ναι, θέλω να κάνω μια δημόσια καταγγελία ότι με ρωτάνε στα meetings. Να σου πω, χώρισε κανείς σήμερα. και στα τραπέζια και πρέπει να πω εγώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι ευχάριστα πράγματα αυτά. Τώρα θα σοβαρευτούμε. Και επειδή δεν του αρέσει, θα πει δύο σήμερα, όχι ένα. Ναι. Και με άρωμα survivor και οι δύο. Έτυχε. Έτυχε. Ωραία. Λοιπόν, χωρισμός νούμερο ένα. Α, είναι και φίλοι μου τα παιδιά, τέλος πάντων. Πρωτόκολλο. Δύσκολο. Η Κατερίνα Δαλάκα και ο σύντροφός της, ο γνωστός επιχειρηματίας, ο Δημήτρης Φιντηρίκος, δεν είναι πλέον μαζί. Εγώ, γιατί κάνεις έτσι. Γιατί, συγγνώμη. Αυτό, παιδιά, ναι. Αυτή είναι μία φωτογραφία. Στο Σαββατοκύριακο, ναι. Νομίζω στο ευθύς. Σε πολλά site βγήκε. Ωραία. Οκ, okay, τα φιλιά μας στο Χρήστο Κούτρα, δεν έγινε κάτι. Και στο OK το είχαμε παντού. Και στο OK τα φιλιά μας στον Νίκο Γεωργιάδη. είδα αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Και έμεινα, όχι γιατί μου έκανε εντύπωση, ναι, κάτι, απλώς λίγο, ας πούμε, έκανα κάποιες δεύτερες σκέψεις ότι το αγόρι κοιτάζει κάπου αλλού, ενώ φιλάει το κορίτσι. Για να την προστατεύσει. Για να δει αν κινδυνεύει το κορίτσι του, έτσι κάνουν τα λιοντάρια. Τι λες, παιδάκι μου, τώρα, τι ήταν αυτό που μας είπε. Δεν κοιτάει, φωτογραφία, περίμενε, δεν κοιτάει να δει αν υπάρχει κάποιος φωτογράφος, γιατί η φωτογραφία είναι από την άλλη πλευρά. Εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή θα υπήρχε μια εξήγηση λογική να κοιτάξει από τα φλάς λίγο να μπερδευτεί και να πει μας βγάζει κανείς φωτογραφία. Μπορεί για να φώναξε κάποιος, να του πει Δημήτρη. Είναι λογικό στα μπουζούκια να μην έχει φωτογράφο όταν φιλιέσαι. Πάντως αυτή η φωτογραφία πώς βγαίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο όταν εσύ λες ότι χωρίσαι. Γιατί είναι φωτογραφία που είναι αρκετών ημερών. Δηλαδή κάποια θέματα τα πουλάνε ως αποκλειστικά σε περιοδικά και μετά από λίγες μέρες το θέμα ανοίγει που λέμε εμείς. Βγαίνει στα site ελεύθερο. Νομίζω ότι είναι 2 εβδομάδες αυτή. Και εσύ που ξέρεις ότι χώρισαν. Το ξέρω γιατί ήταν να ταξιδέψουν μαζί στον Παναμά, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης στον Παναμά, για να πάνε σε ένα γάμο φίλων τους. Και μία μέρα πριν το εισιτήριο δυστυχώς ακυρώθηκε και δεν ταξίδεψε η Κατερίνα Δαλάκα στον δηλαδή, Παναμά. Δηλαδή πήγε στο αεροδρόμιο και δεν το εισιτήριο. Όχι, καλέ, δεν πήγε στο αεροδρόμιο, χώρισαν την προηγούμενη μέρα. Υπήρχε ένα θέμα αρκετό καιρό τώρα για το. Το γεγονός ήταν ότι δεν ήθελε ο Δημήτρης πολύ να πάει η Κατερίνα στο Survivor. Μάλιστα. Και